Ουκρανίας. Η Ελλάδα ευελπιστεί ότι θα βρεθεί διέξοδος μέσα από τη συμβιβαστική πρόταση του διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Διαμηνύει ωστόσο πως η σύνθετη ονομασία που θα δοθεί στο γειτονικό κράτος πρέπει να έχει ενιαία χρήση και να μην υπάρχει παράθυρο διπλής ονομασίας στο οποίο να κρύβονται αλυτρωτικές βλέψεις. Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται η Ελένα Αργύρη. Κοντά μας είναι ο Νίκος Μελέτης. Ενώ έχουμε συνδεθεί και με τον Νίκο Φραγκόπουλο στα Σκόπια και στην πολιτική γραμματεία μας περιμένει και ο Γιώργος Παντελάκης, ο οποίος θα μας πει και τι είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά να ξεκινήσουμε με σένα, Ελένα Αργύρη, να μας δώσει τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Μάθιου Νίμιτς. Λοιπόν, τώρα σειρά προτάσεων και ιδεών κατέθεσε σε δύο πλευρές ο Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος δεν θέλησε παρά τις επίμονες ερωτήσεις μας να μπει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους. Αυτό που περιμένει τώρα είναι Αθήνα και Σκόπια να τις μελετήσουν προσεκτικά τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες και στη συνέχεια ο ίδιος πιθανότατα θα επισκεφτεί τις δύο πρωτεύουσες. Αν έχει διαγνώσει, όπως είπε, διάθεση και βούληση από τις δύο πλευρές, οι συναντήσεις θα εντατικοποιηθούν και σίγουρα οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι καθοριστικοί για να διαφανεί αν υπάρχει πρόοδος. Όπως είπε, πρόκειται για έναν νέο συνδυασμό ιδεών, όμως παραδέχθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να πέσει το τραπέζι κάτι τελείως καινούργιο και σε αυτό το πλαίσιο σχολίασε, απαντώντας σε ερώτηση, ότι δεν θεωρεί ρεαλιστικό να υπάρξει λύση η οποία δεν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Εκτίμησε ότι η διαδικασία κινείται στη σωστή κατεύθυνση και υπάρχει το έδαφος για επίλυση, παρά το γεγονός ότι, όπως παραδέχθηκε, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι οι δύο κυβερνήσεις θα υιοθετήσουν δημιουργική στάση, ενώ ζήτησε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις δύο χώρες να πράξουν το ίδιο. Μάλιστα, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Νίμιτς και να σε ευχαριστήσουμε ένα μέρος βεβαίως των όσων είπε. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένα. They have to take it back to governments and consider it and study it. When you talk about an issue and a dispute for 25 years, it's very unlikely that you come up with something completely new. However, I think the situation in the region is somewhat different. The participants are different, and so I view this as a good set of ideas, a compromise, and a package that both sides should feel comfortable with and lead to a dignified and satisfactory solution. I think the next month, 2 months are a good period in which we should know whether we can make some real serious progress here or not. I myself don't think it's realistic to expect the former Yugoslav Republic of Macedonia not to have Macedonia in some form in its name. I just don't think that's realistic to expect the people of that country to accept. So I don't propose names that I think are not within the realm of realism. Λοιπόν, στο στούντιο βρίσκεται ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελέτης.